Πυκνώνουν οι περιπτώσεις θυμάτων κακοποίησης που ναι μεν φτάνουν στο νοσοκομείο ή σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ωστόσο πρώτη τους σκέψη είναι να καλύψουν πώς προκλήθηκαν τα τραύματά τους. Φοβούνται, κυρίως φοβούνται ή μεταπίθονται μετά από φόβο όμως να αλλάξουν καταθέσεις ή να μην πουν την αλήθεια μπροστά στην αστυνομία είτε σε άλλους είτε στους γιατρούς μπροστά. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με μια 25χρονη από τα Μάλια το περασμένο Σάββατο, το οποίο ευτυχώς αντιμετωπίστηκε ως έπρεπε λόγω της γνώσης, της παρατηρητικότητας αλλά και της επιμονής των γιατρών. Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στου γιατρού και του δύο που δημιουργήθηκαν το περιστατικό. Ένα αναγνώριση. Δύο. Ο γιατρός πρέπει να ξέρει το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται και το οποίο, να ξέρετε, έχει αλλάξει. Υπάρχει ακαταδίωκτο των ιατρών και υπάρχει και υποχρέωση των ιατρών να καταγγείλουν την κακοποίηση την οποία θα δούνε. Ο φόβος και η απειλή ή και ο εκβιασμός είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που φρενάρουν το θύμα και το οδηγούν σε ψευδείς δηλώσεις για την κατάστασή τους, επισήμανε η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, η οποία τόνισε ότι πέρα από το μνημόνιο συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο, μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια προκειμένου να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις οι γιατροί. Βεβαίως πάντα να πούμε ότι όλοι μα όλοι πρέπει να αναδείξουμε ότι δεν υπάρχει μηδενική ανοχή στη βία. Έχουν προγραμματιστεί και έχουμε αργήσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ενημέρωση των ιατρών, αναγνώριση των θυμάτων, ενημέρωση ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται ώστε να μπορούν να φωνάξουν την αστυνομία, τι πρέπει να κάνει η αστυνομία, έτσι ώστε αυτά πρέπει να κοπούν. Δεν μπορούν να συνεχιστούν. Καμία ανοχή στη βία ήταν το μήνυμα που έστειλε τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, όσο και η Μέρη Παχιαδάκη, η οποία επισήμανε ότι μέχρι και σήμερα ένας από τους βασικότερους λόγους που μια γυναίκα συνεχίζει να σιωπά και να ανέχεται την ενδοοικογενειακή βία σχετίζεται με το ότι συχνά ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών αναγκών της καλύπτονται από το σύντροφο ή σύζυγο και κακοποιητή της. Φοβάται πολλές φορές η γυναίκα η οποία δεν έχει χρήματα το πώς θα πάει να αντεπεξέλθει στις επίμονες προτάσεις του συζύγου ή του συντρόφου ή οποιοδήποτε, ο οποίος έχει μια οικονομική άνεση.